Μιλάμε για πακτολώδες εκατομμυρίων ευρώ που θα πάνε στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της λεγόμενης πράσινης και ψηφιακής ανάπτυξης. Εκεί θα κατευθυνθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του Ταμείου της Δίκαιης Μετάβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όλα τα κόμματα, οι ευρωλάγνοι χαιρετίζουν και μας γανώνουν το μυαλό. Δεν θα πάνε σε αντιπλημμυρικά και αντισεισμικά έργα, σε αντιπυρικά έργα, στη δασοπυρόσβεση, στη δασοπροστασία, στην προστασία των υδάτινων πόρων, γιατί τέτοια έργα δεν είναι επιλέξιμα σύμφωνα με τη λογική του κόστους ωφέλους που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πόσο κοστίζουν και τι όφελος θα έχει για τους επιχειρηματικούς ομίλους, κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με τη σύμφωνη γνώμη των ελληνικών κυβερνήσεων. Ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων προέρχεται από εμάς μέσω των λογαριασμών που γράφει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάνε για μείωση της ανεργίας μέσω της πράσινης ανάπτυξης. Άλλο μεγάλο ψέμα. Αφού στέλνουν στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους μέσω της απολιγνητοποίησης, ας δούμε την έρημη πλατεία της Μεγαλόπολης που είχε 200 άτομα στο παρελθόν τα απογεύματα και τώρα δεν έχει ούτε 50, θα προσλάβουν ανταυτού ελάχιστους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τη συντήρηση των ανεμογεννητριών. Ο υποκριτικός περιβαλλοντικός νόμος Χατζηδάκη θα μείνει στην ιστορία σαν ένα συμβόλαιο θανάτου για την προστατευόμενη φύση και την ποιότητα ζωής των γενεών που θα έρθουν. Ενημερωνόμαστε και προβληματιζόμαστε. Εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας, γινόμαστε υποψιασμένοι και λέμε ξεκάθαρα: κάτω τα χέρια από τον Πάρνα, κάτω τα χέρια από τα βουνά μας. Λέμε όχι στα σιδερένια τέρατα που θα καταστρέψουν τα λιγοστά και τελευταία δάση μας. Δεν παραδίδουμε τα βουνά μας στα οικονομικά συμφέροντα. Λέμε όχι στους επίδοξους επενδυτές, γιατί ετούτα τα βουνά είναι δικά μας. Και όλοι εμείς ξέρουμε και να παλεύουμε και να νικάμε. Να είσαστε καλά.